Η οδηγία είναι πραγματικός οδηγός περαιτέρω εμπορευματοποίησης του νερού και η συνθηματολογία σας περί καθολικής πρόσβασης χωρίς κανένα αντίκρισμα για το λαό. Η βάση της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων δεν αφορά μόνο την εξαγορά κρατικών επιχειρήσεων από ιδιώτες, αλλά και τη λειτουργία κρατικών ή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ανεξάρτητα αν συμπράττουν ή όχι σε αυτές οι ιδιώτες. Το λέμε καθαρά, η αρχή σας είναι η ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος μαζί με τις κοινωνικές επιπτώσεις της ανάκτησης, όπως λέτε. Με δύο λόγια, νερό εμπόρευμα και ο λαός να πληρώνει τα σπασμένα. Αυτό μαρτυρούν και οι 2.000 διακοπές παροχής ύδρευσης τη βδομάδα σε εργατικά λαϊκά νοικοκυριά μόνο στην Αθήνα εν μέσω πανδημίας. Απαιτούμε καμία σκέψη για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, καμιά αύξηση τιμολογίων, καμιά διακοπή νερού στα λαϊκά νοικοκυριά. Μόνο με κοινωνικοποιημένη οικονομία, όπου η γη, οι υδάτινοι πόροι, τα δίκτυα, οι υποδομές θα αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία και όχι εμπόρευμα, μπορεί να επιτευχθεί η επαρκής και φθηνή υδροδότηση και η προστασία του περιβάλλοντος.